Σήμερα είναι η πέμπτη επέτειος από ένα πάρα πολύ θλιβερό γεγονός που συγκλώνησε όλο το ΕΚΑΒ και όλη το Πανελλήνιο, όταν δύο συνάδελφοί μας στην Κρήτη, ο γιατρός ο Βουρβαχάκης και ο διασώστης ο Κελαράκης, όταν πήγαιναν για εκπαίδευση, σκοτώθηκαν. Από ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα που έγινε τότε, σκοτώθηκαν και σήμερα αυτή είναι αποφράδα μέρα στην ουσία, αλλά για να τους τιμήσουμε, εδώ και έχει θεσπιστεί πλέον αυτή η εβδομάδα, είναι η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης του ΕΚΑΒ, για να τιμήσουμε αυτά τα παιδιά. Και βλέπετε και εσύ κάθε χρόνο, επομένως, κάνουμε και εμείς στη Λαμία και έχουμε κάνει και σε άλλα μέρη όπως στην Άμφιση, στο Καρπίνι, σε άλλες χρονιές. Κάνουμε αυτή την μέρα σήμερα για να μπορέσουν να έρθει ο κόσμος να δει το έργο μας και να ενημερωθεί γενικά για ορισμένα πράγματα, όπως πώς μπορεί να δώσει πρώτες βοήθειες. Και πράγματι, από ό,τι βλέπετε εδώ σήμερα, ήρθαν παιδιά, ήρθαν από το. Και περιμένουμε και άλλο κόσμο να έρθουν να δούνε τι μπορούν να κάνουν, να ευαισθητοποιηθούν, γιατί αυτό θέλουμε εμείς σαν ΕΚΑΒ. Όταν πάμε σε πάρα πολλά σήματα, βλέπουμε πλέον ότι όταν ο κόσμος έχει ξεκινήσει να δίνει πρώτες βοήθειες, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να τον σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και όλα ξεκινάνε από τον ίδιο τον εθελοντή, ο οποίος θα βρεθεί στο σημείο, ο οποίος θα ξεκινήσει, παραδείγματος χάρη, να κάνει CBS ή να κάνει μαλάξεις, όπως το λέει ο κόσμος, για να φτάσουμε εμείς και έχουμε πολλές πιθανότητες να σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται εδώ, ο κόσμος να γνωρίσει και το ΕΚΑΒ και να καταλάβει το ρόλο μας, αλλά να καταλάβει και ο ίδιος το δικό του ρόλο στην παροχή πρωτοβοηθειών. Το ΕΚΑΒ είναι ένα κέντρο το οποίο χρήζει της βοήθειας και της συμπαράστασης όλων μας. Έχουν δώσει άνθρωποι από το ΕΚΑΒ τη ζωή τους για όλους εμάς τους ανθρώπους, για όλους εμάς τους πολίτες. Με αφορμή πραγματικά αυτό το θλιβερό γεγονός της απώλειας δύο ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ, καθιερώθηκε αυτή η εβδομάδα που πραγματικά δίνει ένα έναυσμα στα νέα παιδιά να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία τους όλων όταν γίνουν άντρες, όταν ενηλικιωθούν, να ξέρουν πώς αντιμετωπίζουν την κάθε κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί στο ΕΚΑΒ. Είναι αυτονόητο ότι οφείλαμε να παραχωρήσουμε το χώρο αυτόν για να γίνει αυτή η εκδήλωση και πάντα δηλώνουμε ειλικρινείς συμπαραστάτες σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από την πλευρά του ΕΚΑΒ, γιατί αφορά όλους μας. Το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας συμμετέχει στην εβδομάδα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού που οργανώνει το ΕΚΑΒ στη μνήμη κάποιων συναδέλφων τους οι οποίοι χάθηκαν πάνω στο καθήκον, προσπαθώντας να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν κόσμο. Ευχαριστούμε θερμώς για την πρόσκληση. Συμμετέχουμε με χαρά. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε και να μάθει η κοινωνία το πώς οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ αγωνίζονται για το καλό της κοινωνίας και βεβαίως οι μικροί μαθητές καταρχάς να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πρώτων βοηθειών και δευτερευόντως, αλλά επίσης εξίσου σημαντικό, να πάρουν ενημέρωση η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο για τη ζωή των ίδιων όσο και των άλλων. Ναι, είναι μεγάλη η σημερινή ημέρα για το ΕΚΑΒ. Συγχαρητήρια στο ΕΚΑΒ για την πρωτοβουλία τους που έτσι τιμούν τη μνήμη των συναδέλφων τους. Και είναι πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση των υπαλλήλων των ΕΚΑΒ στους μαθητές μας, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μάθαμε σήμερα, που αφορούν τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να δώσουν σε κάποια στιγμή που θα τους χρησιμεύσουν στη ζωή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια.